Από τη σελίδα 481, είναι από το βιβλίο Εστήρ, δέλτα κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Τέταρτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο, σελίδα 481, βιβλίο Εστήρ. Την τρίτη δε ημέρα ενδυθίσα η Εστήρ τη βασιλική στολήν, εστάθη εν τη Τότε προσέταξεν η Εστήρ να αποκριθώσει προς τον Μαροδιχαίον. Είπαγε σύναξον πάντα στους Ιουδαίους βρισκομένους εν Σούσης και νηστεύσατε υπέρ εμού και μη φάγετε και μη πείτε τρεις ημέρας, νύχτα και ημέρα. Κι εγώ και η θεραπενά μου θέλω συνιστεύσει ομοίως. Και ούτω θέλω εισέλθει προς τον βασιλέα, το οποίο δεν είναι κατά των νόμων. Και αν απολεστώ, ας απολεστώ. Και απερθόν ο Μαροδοχέος έκαμε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν η Εστήρ. Την τρίτη δε ημέρα ενδυθίσα η Εστήρ τη βασιλική στολή, εστάθη εν τη εσωτέρα αυλή του βασιλικού οίκου απέναντι του οίκου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς εκάθετο επί του βασιλικού θρόνου αυτού εν το βασιλικό οίκο απέναντι της πύλης του οίκου. Και όσοι είδεν ο βασιλεύς την Εστήρ την βασίλισσα εισταμένη εν τη αυλή, έβρικε χάριν ενώπιον αυτού. Και εξέτεινε ο βασιλεύς προς την Εστήρ το χρυσούν σκύπτρον το εν τη χειρή αυτού. Και πλησίασεν η Εστήρ και ήγγισε το άκρο του σκύπτρου. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, τι θέλεις βασίλισσα Εστήρ και τι η αίτησή σου. Και έως του ημίσεως της βασιλείας θέλει δοθεί σε. Και απεκρίθη η Εστήρ, εάν είναι αρεστόν στο βασιλέα, ας έλθει ο βασιλεύς και ο Αμάν την ημέρα ταύτην εις το συμπόσιον το οποίο ετοίμασα δι' αυτόν. Και είπε ο βασιλεύς, επισπεύσατε τον Αμάν για να κάνει τον λόγο της Εστήρ. Και ήλθε ο βασιλεύς και ο Αμάν στο συμπόσιον το οποίο έκανε η Εστήρ. Και είπε ο βασιλεύς προς την Εστήρ επί του συμποσίου του ίνου, τι το ζήτημά σου και θέλει δοθεί εισέ και τι η αιτησή σου και ως του ημίσεως της βασιλείας εάν ζητήσεις θέλει γίνει. Τότε αποκριθήσα η Εστήρ είπε, το ζήτημά μου και η αίτησή μου είναι, εάν έβρικα χάριν ενώπιον του βασιλέως και αν είναι αρεστόν εις το βασιλέα να εκτελέσει το ζήτημά μου και να κάνει την αίτησή μου, ας έλθει ο βασιλεύς και ο Αμάν στο συμπόσιο το οποίο θέλω ετοιμάσει δι' αυτούς. Και αύριον θέλω κάνει κατά τον λόγο του βασιλέως. Τότε εξήλθεν ο Αμάν την ημέραν εκείνη περιχαρής και εύθυμος στην καρδία. Αλλά ούτε ο Αμάν είδε τον Μαροδοχέον εν την πύλη του βασιλέως ότι δεν εσηκώθη, ουδέ κινήθη δι' αυτόν, ενεπλήστη ο Αμάν θυμού κατά του Μαροδοχέου. Αλλά ο Αμάν εκράτησε αυτόν και εισελθόν εις τον οίκον αυτού, έστειλε και εκάλεσε τους φίλους αυτού και Ζερές τη γυναίκα αυτού. Και διηγήθη προς αυτούς ο Αμάν περί της δόξης του πλούτου αυτού και του πλήθους των τέκνων αυτού και πόσον ο βασιλεύς εμεγάλην εν αυτόν και τίνει τρόπο ύψος εν αυτόν υπεράνω των αρχόντων και των δούλων του βασιλέως. Και είπε ο Αμάν, μάλιστα η βασίλισσα Εστήρ δεν προσεκάλεσε εις το δυσμπόσιον το οποίον έκαμε η μη εμέ μετά του βασιλέως και αύριον έτη είμαι προσκεκλημένος προς αυτήν μετά του βασιλέως. Πλη πάντα τα αυτά δεν με ωφελούσει ενώ σου βλέπω το Μαραδοχαίο των Ιουδαίων καθήμενων εν τη πύλη του βασιλέως. Και είπε προς αυτόν Ζερές η γυνή αυτού και πάντες οι φίλοι αυτού, ας κατασκευαστεί ξύλων πεντίκοντα με πηχών των ύψος και το πρωί είπε προς τον βασιλέα να κρεμαστεί ο Μαραδοχέος επ' αυτό. Τότε είπαγε περί χαρίσματα του βασιλέως στο συμπόσιο. Και το πράγμα ήρεσεν εις τον Αμάν και προσέταξε να ετοιμαστεί το ξύλον. Εν εκείνη τη νυχτή ο ύπνος έφυγε από του βασιλέως και προσέταξε να φέρω στον βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και ανεγινώσκοντο ενώπιον του βασιλέως. Και βρέθηκε γραμμένον ότι ο Μαραδοχέος απήγγειλε περί του Βιχθάν και Θερές δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως Θυρωρών ήτινες εζήτησαν να επιβάλλουν χείρα επί τον βασιλέα σου ήρην. Και είπε ο βασιλεύς, ποια τιμή και αξιοπρέπεια έγινε στον Μαραδοχέον δια τούτο. Και είπον οι δούλοι του βασιλέως υπηρετούντες αυτών, δεν έγινε ουδέν εις αυτόν. Και είπε ο βασιλεύς, τι είναι εν τη αυλή. Είχεν δεν ελθεί ο Αμάν εις την εξωτέραν αυλήν του βασιλικού οίκου, για να είπε προς τον βασιλέα να κρεμάσει
των Μαραδοχαίων εις το ξύλον το οποίον ετοίμασε δι' αυτόν. Και είπε προς αυτόν η δούλη βασιλέως, «Ιδού ο αμαμάν, είστατε εν τη αυλή». Και είπε ο βασιλεύς, «Ας εισέλθει». Και ότε εισήλθεν ο αμάν, είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπον τον οποίον ευαρεστεί το βασιλεύς να τιμήσει». Ο δε αμάν εστοχάστη εν την καρδία αυτού, εις ποιον άλλον ο βασιλεύς ήθελε να ευαρεστηθεί να κάνει τιμήν παρά εις εμέ. Απεκρίθη λοιπόν ο αμάν προς τον βασιλέα, «Περί του ανθρώπου τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει, ας φέρωσε την βασιλική στολήν την οποία ο βασιλεύς ενδύεται και τον ύπον επί του οποίου ο βασιλεύς υπέβει και να τεθεί το βασιλικό διάδημα επί της κεφαλής αυτού. Και η στολή αυτή και ο ύπος ας δοθώσει εις την χείραν την ως εκ των μεγαλυτέρων αρχόντων του βασιλέως δια να στολεί στον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και φέρον αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως, ας κηρύττει έμπροσθεν αυτόν. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον, τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει». Και είπε ο βασιλεύς προς τον αμάν, «Σπεύσον, λάβε την στολήν και τον ύπον ως είπες, και κάμε ούτως εις τον Μαραδοχαίον των Ιουδαίων, τον καθήμενον τη βασιλική πύλη, ας μη λείψει μηδέν εκ πάντων όσα είπας». Και έλαβεν ο αμάν τη στολήν και τον ύπον, και στόλισε τον Μαραδοχαίον και έφερεν αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως κηρύττον έμπροσθεν αυτού. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και επανήλθεν ο Μαραδοχαίος εις την πύλη του βασιλέως, ο δε αμάν έσπευσε προς τον οίκον αυτού περίλυπος και έχουν την κεφαλήν αυτού και καλυμμένην. Και διηγήθη ο αμάν προς Ζερές την γυναίκα αυτού και προς πάντα στους φίλους αυτού πάνω ότι συνέβη σε αυτόν. Και είπαν προς αυτόν η σοφία αυτού και Ζερές η γυνή αυτού, «Εάν ο Μαραδοχαίος έπροσεν του οποίου ήρθες να εκπίπτεις, είναι εκ του σπέρματος των Ιουδαίων, δε θέλεις κατησχύσει εναντίον αυτού, αλλά εξάπαντος θέλεις πέσει έμπροσθεν αυτού». Ενώ ελάλουν έτοιμε ταυτού, έφτασαν οι ευνούχοι του βασιλέως και έσπευσαν να φέρω στον αμάν εις το συμπόσιον το οποίον ετοίμασε η Εστήρ. Ήλθαν λοιπόν ο βασιλεύς και ο αμάν να συμποσιάζωσι με τα της Εστήρ της βασιλίσης. Και είπε πάλι ο βασιλεύς προς την Εστήρ τη δευτέραν ημέραν επί του συμποσίου του ίνου, «Τι το ζήτημά σου βασίλισσα Εστήρ, και θέλει δοθεί εισέ και τις η αίτησή σου, και ως του ημίσεως του εις βασιλείας αν ζητήσει θέλει γίνει». Τότε απεκρίθη η Εστήρ η βασίλισσα και είπεν, «Αν έβρικα χάριν ενώπιό σου βασιλεύ, και αν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, η ζωή μας μη δοθεί εις το ζήτημά, η ζωή μας μη δοθεί εις το ζήτημά μου και ο λαός μου στην αίτησή μου. Διότι επολύθημεν εγώ και ο λαός μου εις απώλειαν, εις σφαγήν και εις όλενθρον. Και αν ήθελομεν πολιθεί ως δούλη και δούλε, ήθελον σιωπήσει, αν και ο εχθρός δεν είναι δύνατον να αναπληρώσει την ζημία του βασιλέως». Τότε απεκρίθη ο βασιλεύς Ασσουρής και είπε προς την Εστήρ τη βασίλισσα, «Τι είναι αυτός και πού είναι εκείνος, ως σε τόλμησε να κάνει ούτω». Και είπε ο Εστήρ, «Ο ενάντιος και ο εχθρός είναι ούτως ο αχρίος ο αμάν. Αμήν». Ενώ εμείς ζούμε σαν λαός του Θεού την φυσική, ανθρώπινη και γήινη ζωή μας, γύρω μας υπάρχει ένας φοβερός και αμήλικτος πόλεμος πνευματικός. Δεν τον καταλαβαίνουμε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτός ο πόλεμος ο πνευματικός είναι κρυμμένος από τις δυνατότητες της γνώσης, ακόμη και της εμπειρίας. Μόνο διαπίστεως, ζώντας, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το έργο του Θεού και τις ενέργειες του Θεού, αλλά και τις εχθρικές δυνάμεις που στρατεύονται κατά τη ζωή μας και της φυσικής, αλλά και της πνευματικής. Ένα φοβερό έργο στην Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία, προς εκπαίδευση, προς διόρθωση, προς επιστροφή, για να μας καταστήσει ο Θεός δι' αυτού άρτιους, κατηρτισμένους εις παν έργων αγαθών,
Είναι ένα μοναδικό βιβλίο, η Εστήρ, όπου ο λαός του Θεού, παρόλο που ο Θεός ενήργησε θαυμαστά με τον Έσδρα 70 χρόνια μετά την εξορία, εχμαλωσία και καταστροφή του λαού Ισραήλ, ενήργησε με τον Κύρο εις επιστροφή και ευλογία του λαού, του Θεού, και στη συνέχεια ενήργησε πάλι ο λαός, ο Θεός, υπέρ του λαού του με τον Νεεμία. Παρόλα αυτά πίσω στην εχμαλωσία εξέλεξαν να μένουν λόγω της άνεσης της ζωής που ο Θεός τους χάρισε, καθώς τους το είχε υποσχεθεί με τον Ιερεμία τον προφήτη, προτίμησαν να μένουν στην απόλαυση του πλούτου τους, της ευημερίας τους, της ανθρώπινης και της γήινης, και δεν εξέλεξαν την ταλαιπωρία με το λαό του Θεού, στην οδηγία του Θεού πίσω στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη του Θεού του Ζώντος. Είναι μία επιλογή ανθρώπινη που πολλές φορές ερχόμαστε σε τέτοια διλήμματα, και μέσα από το βιβλίο της Εστήρ μας διδάσκει ο Θεός το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να στεκόμαστε, και όχι όμως μόνο μέσα από αυτό το βιβλίο, αλλά πάντοτε ο Θεός και δια του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, μας λέγει «αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης». Μπροστά λοιπόν σε αυτό το λαό υπήρχε η στενή πύλη που ήταν να εγκαταλείψουν τα πάντα, την ευημερία τους, τον πλούτο τους, εκεί στη γη της εχμαλωσίας, και να επιστρέψουν στη γη της επαγγελίας. Από τη μια μεριά είναι η στενή πύλη, η τεθλιμμένη οδός, και από την άλλη μεριά είναι «μείνετε εδώ που είστε και περνάτε καλά, καθώς ο Θεός είναι μαζί σας». Και εξέλεξαν κάποιοι το δεύτερο, δηλαδή την ευημερία της προσωπικής τους, οικογενειακής τους ζωής, αλλά στον τόπο της Βαβυλώνας και στον τόπο της εχμαλωσίας, για την οποία ο Θεός προφητεύων με τον Ιερεμία έλεγε και φώναζε «εξέλθετε εξ αυτής, γιατί καταστροφή θα έρθει σε αυτήν». Και η αλήθεια είναι ότι όσοι εν τέλει παρέμειναν, κατεστράφησαν όπως κατεστράφησαν, και βέβαια όχι ολοκληρωτικά, και ο λαός της Βαβυλώνας, οι Χαλδαίοι. Όμως, τώρα υπάρχει μια φοβερή επιβουλή του εχθρού. Και εδώ για μια μεγάλη παρένθεση, η επιβουλή του εχθρού δεν πάβει να υπάρχει σε κάθε έναν από εμάς, και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Δεν πάβει να υπάρχει. Ως λέον οριόμενος γυρίζει γύρω-γύρω ο διάβολος, ζητών την ανακαταπή, και χρησιμοποιεί όλες τις δυνάμεις του, τις πανουργίες του, τα κόλπα του, τις μεθοδίες του, για να εχμαλωτήσει το λαό του Θεού, εχμαλωσία εν τέλει απώλειας. Και έτσι λοιπόν, ο διάβολος χρησιμοποίησε το βασιλιά Ασουήρη και ύψωσε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν προγνωρισμένος από το Θεό, και ο Θεός το επέτρεψε, τον Αμάν, και ο οποίος ήταν πάντοτε εχθρός του λαού του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι φοβερό σχέδιο του διαβόλου εις βάρος του λαού Ισραήλ, το οποίο το κατάφερε βέβαια, καθώς έπεισε το βασιλιά να υπογράψει διάταγμα ώστε να πολιθούν όλα τα υπάρχοντα του λαού, να εχμαλωτιστούν και να θανατωθούν όλος ο λαός Ισραήλ όσος απέμενε. Αυτή είναι η επιθυμία του διαβόλου. Δυστυχία, ταπείνωσης, ονειδισμός, θάνατος, απώλεια. Αυτή είναι η επιθυμία του. Αυτή είναι η προσπάθειά του, αυτή είναι η βουλή του και αυτή είναι η επιβουλή του. Όμως, ο Θεός είναι σπλαχνικός, και παρόλο που ο λαός Ισραήλ δεν ακολούθησε το θέλημά του, δεν ακολούθησε την διαταγή του, την εντολή του, την προτροπή του να επιστρέψουν στη
της επαγγελίας, έψαξε και βρήκε έναν άνθρωπο, ο οποίος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξητά την αλήθεια του Θεού. Και το όνομα αυτού Μαραδοχαίος, ο οποίος ήταν ένας απλός Ιουδαίος, τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει ο Θεός όμως, ο οποίος γνωρίζει το μέλλον, να οδηγήσει μία κοπελίτσα, την Εστήρ, και να την καταστήσει ο Θεός βασίλισσα. Ένα σχέδιο και από τις δύο δυνάμεις. Ένα ουράνιο σχέδιο από το Θεό. Τα πάντα είναι ήδη έτοιμα για το θρίαμβο του παραβάτη λαού του Θεού. Και από την άλλη μεριά ένα σχέδιο τρομακτικό για την καταστροφή του παραβάτη λαού του Θεού. Γιατί αν είχαν φύγει δεν θα κινδύνευαν. Το ότι έμειναν εκεί ήταν σε κίνδυνο. Το αν είχαν επιστρέψει, κανένας κίνδυνος. Από τις αποφάσεις μας εξαρτάται η επικινδυνότης της ζωής μας. Και αυτό ισχύει και στα φυσικά και στα πνευματικά. Εάν οδηγείς τρέχοντας με 200 χιλιόμετρα, κινδυνεύεις. Αν οδηγείς τρέχοντας με 100-120 χιλιόμετρα, είσαι ασφαλής. Για δύο λόγους είσαι ασφαλής. Γιατί είσαι νόμιμος και ο Θεός σε φυλάει, και είσαι ασφαλής γιατί είσαι νόμιμος και δεν κινδυνεύεις από λάθη σου. Ο παράνομος ζει επικίνδυνα. Υπάρχει κίνδυνος όταν είσαι εκεί που δεν σε θέλει, ή καλύτερα και περισσότερο όταν δεν είσαι εκεί που σε θέλει ο Θεός. Γιατί έτσι δίνεις τόπο στο διάβολο να δημιουργήσει με την πανουργία του, με την πονηριά του, καταστάσεις καταστροφής. Και αν μεν ευρεθεί ανάμεσα στο λαό ή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ένας που να ποιεί, να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξητάει την αλήθεια, τότε χάριν του ενός ο Θεός θα κάνει επέμβαση, έστω και μέσα στην παράβασή μας. Φοβερό είναι, αδερφοί. Εάν είσαι ένας μέσα σε μία οικογένεια και σε μία συγγένεια που πράττεις τη δικαιοσύνη του Θεού και εξητάς την αλήθεια του Θεού, θα βρει τον τρόπο ο Θεός με μεγαλεία και θαυμάσια, γιατί εδώ ο Θεός θα κάνει μεγαλεία για να ελευθερώσει τον καταδικασμένο από τον διάβολο λαό Ισραήλ ήδη. Όχι τον μέλλοντα, τον ήδη καταδικασμένο. Όταν έμαθε λοιπόν την καταδίκη ο Μαραδοχαίος, ειδοποίησε την Εστήρ και η Εστήρ πάρα πολύ σοφά είπε να πάω, αλλά δεν είναι επιτρεπτό από το βασιλιά, θα κινδυνεύω. Για να αποφύγω τον κίνδυνο αυτό, ζητάω νηστεία και προσευχή 3 ημέρες και 3 νύχτες. Και ο Μαραδοχαίος δέχτηκε και η Εστήρ αποφάσισε. Από εδώ και πέρα τα πράγματα τα παίρνει στα χέρια του ο Θεός. Το σχέδιο του Μαραδοχαίου είναι τέλειο. Ο βασιλιάς είχε διατάξει όλους να προσκυνάνε τον Αμάν. Ο Μαραδοχαίος ποτέ δεν τον προσκύνησε. Και γιατί? Όχι γιατί ήταν υπερήφανος. Γιατί έτσι τον είχε διατάξει ο Θεός. Κύριον τον Θεό σου θα λατρεύσεις και μόνο αυτόν θα προσκυνάς. Θύμωσε, αγρίεψε, έμαθε ότι είναι ο Ιουδαίος, δημιούργησε όλη την καταδίκη του λαού Ισραήλ και τώρα ξαναπερνάει και βλέπει το Μαραδοχαίο πάλι ακίνητο να μην τον προσκυνάει. Το χαρακτηριστικό του διαβόλου είναι θυμός, οργή. Το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Εσύ τι είσαι? Οργιζόμενος, θυμώδης, πρόσεχε. Τι είσαι?
πράος και ταπεινός στην καρδιά, συγχωρητικός, μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι μαζί σου. Μη φοβάσαι. Έτσι ήταν ο Μαραδοχαίος. Η Εστήρ ξεκίνησε το έργο του Θεού. Αποφάσισε να επισκεφθεί με κίνδυνο τη ζωή της στο βασιλιά. Βρήκε χάρη από τον Θεό και από τον βασιλιά. Και της λέει τι είναι το ζήτημά σου, τι είναι το θέμα σου, το αίτημά σου. Και τόσο πολύ την είχε αγαπήσει, γιατί την αγάπη ο Θεός τη βάζει στην καρδιά των ανθρώπων. Γι' αυτό επιμένω κάθε φορά να προσεύχεστε ο Θεός να βάλει αγάπη στον άλλον για σένα και αγάπη σε σένα για τον άλλον. Γιατί η εντολή είναι να αγαπάμε αλλήλους όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Εάν δεν προσεύχεσαι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Θεός λοιπόν γέμισε την καρδιά του βασιλιά με αγάπη, αποδέχθηκε το αίτημα του βασιλιά, το ζήτημα της Εστήρ, και η Εστήρ είπε, έχω ετοιμάσει συμπόσιο για σένα, βασιλιά μου, και εκεί θέλω να έρθεις, αλλά να πάρεις μαζί σου και τον Αμάν. Όλα τακτοποιημένα, ο βασιλιάς ο Ασουήρης δέχεται, φωνάζει και τον Αμάν, ξαναρωτάει και τώρα επιμένει. Δίνει, θα τολμούσα να πω, δεν βιάζεται, δίνει ευκαιρία στο Θεό να ενεργήσει. Η βιασύνη δεν είναι χαρακτηριστικό του χριστιανού, η υπομονή είναι χαρακτηριστικό του χριστιανού. Νηστέψαμε τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Περιμένουμε να ενεργήσει ο Θεός. Δεν βιαζόμαστε, περιμένουμε να ενεργήσει ο Θεός. Δεν βιαζόμαστε, περιμένουμε να δούμε ο Θεός τι θα κάνει. Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε, ούτε να πούμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Θεός, τι θα κάνει ο Θεός, πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα ενεργήσει. Προσκαλεί στο πρώτο συμπόσιο το οποίο είχε ετοιμάσει για τον βασιλιά, προσκαλεί η Εστήρ πια δεύτερο συμπόσιο που έχει ετοιμάσει και για το βασιλιά και το Αμάν. Τι σημαίνει συμπόσιο? Σημαίνει τιμή. Αποφάσισε να τιμήσει και το βασιλιά και τον Αμάν. Και τώρα ενεργεί ο Θεός. Η ενέργεια του Θεού θα είναι συγκλονιστική. Δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Βάζει στην καρδιά να διαβάσει τα χρονικά. Βάζει στην καρδιά αυτό να φοβερό το σχέδιο του Θεού. Κατάλαβες πως εργάζεται για σένα ο Θεός. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Όταν λέμε μεγαλεία θα κάνει ο Θεός, λέμε πλάκα. Κοροϊδεύουμε. Μεγαλεία κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Μόνο που δεν τα βλέπουμε. Θα δούμε το αποτέλεσμα όμως. Ο Αμάν είναι περιχαρέστατος, περιχαρής, περήφανος, ένδοξος. Πήγε στη γυναίκα του, πήγε στους φίλους του, πήγε στα παιδιά του, πήγε με μεγάλη νέο βασιλιάς. Και με κάλεσε μόνο το βασιλιά και μένα η Εστήρ στο συμπόσιο για να μας τιμήσει. Αλλά δεν αντέχω να βλέπω το Μαραδοχαίο. Και αυτό μην το ξεχνάς. Δεν αντέχει να σε βλέπει ο Θεός να προσεύχεσαι και να δοξάζεις τον Θεό, να υπακούς το λόγο του. Ο διάβολος, δεν αντέχει ο διάβολος να σε βλέπει. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει να σε βλέπει γονατιστό στο ταμείο σου. Τρίζει τα δόντια του. Αλλά δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, ούτε να σε αγγίξει. Ο Θεός έχει ενεξελίξει ένα φοβερό σχέδιο για τη δόξα του, αλλά και για την ευλογία του λαού του. Και αυτό, αδερφοί, είναι προφητικός λόγος. Ο Θεός έχει ένα θαυμαστό σχέδιο ενεξελίξει για τη δόξα του και για το λαό του Θεού, κάθε έναν προσωπικά, σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν εκκλησία. Εκπληκτικό σχέδιο, απίστευτο, πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη λογική και σοφία. Το θέμα είναι, το πιστεύεις? Μείνε ταπεινός, με υπομονή να το ζήσεις. Περίμενε και θα το ζήσεις. Διάβασε ο αναγνώστης αυτό που είχε κάνει κατά χάριν Θεού
ο Μαρδοχαίος είχε σώσει τη ζωή του Ασουήρ κάποτε και έβαλε στην καρδιά του, του Ασουήρη, έβαλε στην καρδιά του να τιμήσει τον Μαρδοχαίο. Και κατά σύμπτωση, εκείνη τη στιγμή ήρθε ο Αμάν, ο σύμβουλός του, ο εκλεκτός του. Τον βλέπει, χαίρεται, ανοίγει η καρδιά του. Τι να κάνουμε σε αυτόν που ο βασιλιάς θέλει να τον τιμήσει? Και εδώ προσοχή. Και ο Αμάν νόμιζε ότι αυτός είναι ο τιμόμενος. Ποτέ μην το νομίζεις αυτό. Ο τιμόμενος είναι ο Χριστός και ο αδελφός σου. Τα ακούτε? Ο τιμόμενος πάντα είναι ο Χριστός και ο αδελφός σου. Δεν είσαι εσύ. Γιατί είσαι δούλος. Είσαι υπηρέτης. Ο τιμόμενος πάντοτε μέσα στην παρουσία του Θεού δεν είσαι εσύ. Γιατί υπάρχει κίνδυνος εκεί. Είναι ο Χριστός και ο αδερφός σου. Ο Αμάν, για μένα τα λέει, έπεσε στην παγίδα του Θεού και αρχίζει και σκέφτεται με τη φαντασία του το καλύτερο, τη μεγαλύτερη δόξα για αυτόν. Πω, τι θα κάνω τώρα? Τη βασιλική στολή να φορέσεις αυτόν. Το άλογο του βασιλιά να δώσεις. Και το στέμα του και όλα να τα δώσεις. Και έναν άρχοντα να πηγαίνει μπροστά και να γυρίζει γύρω-γύρω στην πόλη και να φωνάζει. Έτσι θα τιμήσει ο βασιλιάς, έτσι τιμάει ο βασιλιάς αυτόν που θέλει να τιμήσει. Τον αποκαλύπτει, τον φανερώνει, τον υψώνει. Έτσι τιμάει ο βασιλιάς αυτόν που θέλει να τιμήσει. Ποιος είναι ο βασιλιάς ο Θεός? Ποιον θέλει να τιμήσει? Το Μαρδοχαίο. Μα αυτόν που έχει ετοιμάσει και μια κρεμάλα 20-25 μέτρα να τον κρεμάσει και πάνω να τον βλέπει όλη η πόλη. Αυτό το κάνει ο διάβολος, αλλά ο Θεός έχει ετοιμάσει να τον δοξάσει και να τον τιμήσει. Έτσι τιμάει ο Χριστός αυτούς που θέλει να τιμήσει. Και ποιους? Όποιος σε με υπηρετεί, τούτον θέλει τιμήσει ο Πατέρας. Αλληλούια. Μάθε να υπηρετείς, αδερφέ. Μάθε να υπηρετείς. Μάθε να έχεις πράο και ταπεινό πνεύμα, αν θέλεις να σε τιμήσει ο Θεός. Μάθε να μάθουμε, μάθε μας Χριστέ μου να υπηρετούμε. Ο Χριστός δεν ήρθε να υπηρετηθεί, να υπηρετήσει. Εμείς δεν ήρθαμε να υπηρετηθούμε. Ο Θεός μας θέλει να υπηρετούμε. Μάθε να υπηρετείς. Μην παραπονιέσαι, μην γκρινιάζεις. Μην περιμένεις να σε δοξάσει κανείς. Ο Θεός μόνο μπορεί να σε τιμήσει όταν υπηρετείς τον Χριστό και τον ελάχιστο αδελφό Του. Τον ελάχιστο αδελφό Του. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι γνωστά. Βγήκε ο Μαρδοχαίος, σκεφτείτε αδελφοί, την καρδιά του Μαρδοχαίου, την καρδιά του Αμάν, όταν έβλεπε τον Μαρδοχαίο, τιμόμενο από το Θεό και αυτόνε να δοξάζει τον Αμάν, να δοξάζει τον Μαρδοχαίο. Φοβερό δεν είναι? Τι έπαθε ο φουκαράς. Αλλά και τι έζησε ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί αυτά που θα κάνει ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να τα φανταστεί. Μόνο ένας παντοδύναμος Θεός και τα σχεδιάζει και τα εκτελεί. Από εκεί και πέρα ήρθε το τέλος. Πήγε εξουθενημένος, ντροπιασμένος στη γυναίκα του που πριν από λίγες ώρες του λέγε κρέμασε το Μαρδοχαίο. Τώρα του λέει, φουκαρά μου, του λέει, αν είναι εκ του σπέρματος του Θεού, του Ισραήλ, ο Μαρδοχαίος δεν πρόκειται να τον νικήσεις, διότι ζων Θεός είναι μετ' αυτού. Αλληλούια. Αυτό είναι το μήνυμα. Ζων Θεός είναι μετ' αυτού. Και ποιος είναι αυτός που ο ζωντανός Θεός είναι μαζί του?
ένας κακομοίρης για τους ανθρώπους ο Μαραδοχαίος, που όμως δεν προσκύνησε και παρεύει την εντολή του βασιλιά του Ασουήρη, χάριν της εντολής του βασιλιά του δικού του, του Παντοδυνάμου. Το πολίτευμά του δεν ήταν στους Βαβυλώνιους, ήταν στον ουρανό. Και το τέλος του αμαν ήρθε και η δόξα του Θεού αποκαλύφθηκε. Τόσο εύκολα. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να σκεφτούμε ο καθένας μας και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο για σένα που υποτασσόμενος το Λόγο του Θεού ήρθε σήμερα στην Εκκλησία. Πολύ ωραίο σχέδιο εν εξελίξει. Μόνο εμείς, εσύ και εγώ, μπορούμε να καταστρέψουμε το έργο του Θεού. Πώς? Με φόβο. Μη φοβάσαι, αδερφέ. Ζων Θεός είναι μετά σου. Αμήν. Αμήν. Δόξα.